Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι για το Άντρο 26, Αντώνης εδώ. Και σήμερα, όπως βλέπετε, έχει τελειώσει το project Πάμε Delivery. Έχουμε θεσπίσει 15 κέρια ερωτήματα, στα οποία θα δώσουμε απάντηση εμείς οι ίδιοι, προσπαθώντας έτσι να προλάβουμε με αυτόν τον τρόπο τις δικές σας απορίες. Αυτό το project δεν δημιουργήθηκε με σκοπό να κατακεραυνώσει κάποια εταιρεία. Ούτε στο ελάχιστο. Το project αυτό δημιουργήθηκε για να λύσει κάποιες απορίες και για να βοηθήσει ενδεχομένως παιδιά που θα θέλανε να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Το να είσαι διανομέας είναι σίγουρα δύσκολο, είναι σκληρό ορισμένες φορές και φυσικά είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Τουλάχιστον στους δρόμους της Αθήνας και γενικά στις μεγαλοπόλεις με την τρέλα, την ταχύτητα, το άγχος που έχουν οι σημερινοί άνθρωποι. Γενικά είναι συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά δύσκολες. Τι χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει? Ευγένεια, ένα μηχανάκι, να αντιλαμβάνεται και να καταλαβαίνει κάποια πράγματα, να μην είναι ξεροκέφαλος, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερος οδηγός γίνεται, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, και γενικά να είναι σε θέση να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους, να έχει λίγο λέγιν για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις συναλλαγές του τόσο με τους συναδέλφους του όσο και με τα καταστήματα αλλά και με τους εκάστοτε πελάτες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι δουλειές κυρίως για νέους αλλά και λίγο μεγαλύτερους. Είναι δουλειά η οποία όταν δεν βρίσκεις κάτι άλλο θα σε βγάλει από το δικό σου προσωπικό οικονομικό αδιέξοδο, οπότε υπολογίστε το. Πώς ξεκίνησε και τι αφορούσε βασικά το project Πάμε Delivery? Αυτό που αρχικά θέλαμε να εξετάσουμε με το Πάμε Delivery είναι στο να βάλουμε σε τεστ, σε δοκιμές, κουτιά και σχάρες. Όπως γνωρίζετε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, κουτιά και σχάρες είναι κατά βάση παράνομα. Δεν έχουν ειδικές εγκρίσεις τύπου, δεν πρέπει να μπαίνουν πάνω στα μηχανάκια. Μεταβάλλουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του οχήματος και γενικά επηρεάζουν τις ισορροπίες του, άρα κατά βάση είναι παράνομα. Όμως έχουμε συνηθίσει τόσο στη χώρα μας όσο και σε χώρες του εξωτερικού να τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Και το πιο λανθασμένο είναι το να τα χρησιμοποιούμε μαζί με οι μάντες. Μπορεί να φαίνονται σταθεροί, μπορεί να φαίνονται ok, αλλά αρκετές φορές έχουν αποδειχτεί ότι δεν είναι. Πόσες φορές είστε με το αμάξι σας και έχετε δει μπροστά σας ένα τηλεβερά που το κουτί του γέρνει είτε από εδώ είτε από εκεί ή πάει να φύγει? Γενικά, εμείς δεν το συστήνουμε σαν έναν ασφαλή τρόπο πρόσβεσης και μεταφοράς ενός κουτιού μέσα στο οποίο θα μπουν προϊόντα που θα πάνε αργότερα σε κάποιο πελάτη. Τέλος πάντων, γι' αυτό μιλήσαμε με τον μέτρο του είδους, τον κύριο Κώστα Νομικό της Μότο Νομικός, όπου εκεί τουλάχιστον κατασκευάζονται σχάρες οι οποίες έχουν και μια αλφα αντοχή και μια αλφα ποιότητα. Είναι επαγγελματικές σχάρες. Οι επαγγελματικές σχάρες που έφτιαξε τουλάχιστον ο κύριος Νομικός σε εμάς ήταν τόσο ανακλινόμενες για να μπορούμε να βάζουμε βενζίνες αλλά και να φερούμε το κουτί όποτε θέλουμε, αλλά είχαν και αντιρρίδες έτσι ώστε να μοιράζεται το βάρος και η πίεση στη μοτοσυκλέτα και να μην σπάει. Κάναμε τόσο δοκιμές κουτιών σε πτώση, δηλαδή τα ρίξαμε από ταχύτητα. Ειδικά αυτά εδώ δεν κατάλαβαν τίποτα. Είναι φτιαγμένα από ένα ειδικό υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ ανθεκτικό, αλλά είναι και εγκεκριμένο από το χημείο του κράτους για μεταφορά προϊόντων όπως παράδειγμα φαγητά, ροφήματα κλπ. Είναι πατέντα αυτά εδώ τα κουτιά της Μότο Νομικός, η οποία συνεργάζεται με όλες τις γνωστές αλυσίδες εστίασης, κουλουράδες, Goodies Burger κλπ. Κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και σε όλα αυτά κάναμε δοκιμές τόσο με παπάκια, με μοτοσυκλετάκια με συμπλέκτη στο χέρι όπως είναι το δικό μου πίσω, με σκουτεράκια μικρά και μεγαλύτερα. Και καταλήξαμε στο εξής συμπέρασμα. Ποιο είναι το κατάλληλο όχημα για delivery όταν δεν έχεις χρήματα? Φυσικά ένα παπί. Όταν έχεις να διαθέσεις χρήματα, οπωσδήποτε ένα σκούτερ, ειδικά αυτά των μεγαλύτερων κυβικών. Έχουν πιο μεγάλες, πιο φαρδιές ρόδες, έχουν ABS,
Έχουν φόρο αποθήκευσης. Έχουν προστασία από αέρα, νερό, λάσπες κλπ. Είναι ό,τι καλύτερο για έναν αναβάτη. Πόσο καιρό διήρκησε το delivery project? Αρχικά το είχαμε προγραμματίσει για 6 μήνες. Όμως τελικά πιστεύαμε ότι θα ήταν τελείως άδικο, γιατί έπρεπε να κρατήσει έναν ολόκληρο χρόνο ώστε να δούμε το πώς είναι οι συνθήκες τόσο σε κρύο, βροχή, ζέστη, πάγο. Κυριολεκτικά τα είδαμε όλα. Πώς είναι να ανεβαίνεις σε τέρμα ανηφόρα. Πώς είναι να πηγαίνεις σε κακοτράχανους δρόμους που δεν υπήρχε καν άσφαλτος. Πώς είναι να πηγαίνεις σε περιοχές με μηδενικό φωτισμό. Τα είδαμε όλα. Και έτσι πλέον έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το πώς είναι να οδηγείς ως λιβεράς, ως διανομένας. Επόμενη ερώτηση. Γιατί μπήκαμε στη διαδικασία να εργαστούμε για την eFood? Το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι το γεγονός ότι δεν έχετε κανάλι που ασχολείται με μοτοσυκλέτες, έστω και σε αυτό το επίπεδο το δικό μου το ερασιτεχνικό, διότι για μένα είναι ένα χόμπι. Και δεν νοείται να μην έχει ασχοληθεί με ένα τόσο νευραλγικό ζήτημα όπως είναι η δουλειά του διανομέα. Διανομή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς, νέους, μεγαλύτερης ηλικίας. Πολλοί διανομείς έχουν οικογένεια, στηρίζονται δηλαδή οικογένειες από πίσω. Άλλος το κάνει για ένα εξτρά μεροκαματάκι, άλλος το κάνει ως φοιτητής μέχρι να τελειώσει, ξέρω εγώ, το πανεπιστήμιο του. Είναι πολλοί οι λόγοι. Και είναι και πολλά τα άτομα που απασχολούνται ως διανομείς. Άρα ήταν αδύνατο να το αποφύγουμε. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε delivery είναι η ίδια η food. Αν δεν υπήρχε η food, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουμε αυτό και να το δοκιμάσουμε ούτε στο ελάχιστο. Δεν κάνω διαφήμιση, απλά προσπαθώ να πω ότι η food είναι η ταφόπλακα των συνοικιακών καταστημάτων, προσοχής αυτό που θα πω, σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη εκμετάλλευση. Εδώ πέρα, ούτε σε αναγκάζουν να κάνεις πράγματα που δεν θες, ούτε υπάρχει περίπτωση να μην σε πληρώσουν, ούτε υπάρχει περίπτωση να σε γράφουν ή να μην απαντήσουν σε κάποιο αίτημά σου. Δεν είναι απρόσωποι, δεν είναι στιγμοί επαγγελματίες, όσο και αν φαίνεται ότι είναι απλά μια εταιρεία χωρίς ανθρώπινο πρόσωπο. Καμία σχέση. Αν ήταν δηλαδή να κάνουμε το delivery project βασιζόμενοι σε συνοικιακά καταστήματα όπου υπάρχει η εκμετάλλευση της αρκούδας και σίγουρα δεν κάνεις μόνο τη δουλειά του διανομέα αλλά και άλλες, τότε είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν θα ξεκινάγαμε καν το project delivery. Γιατί να εργαστεί κάποιος για μια εταιρεία όπως είναι η eFood? Τα έχω γράψει όλα, γιατί τα έχω ζήσει όλα. Δώρο, ένσημα, ασφάλιση. Δεύτερη, ιδιωτική ομαδική ασφάλιση. Κυριακές αργίες, υπερορίες, όλα πληρώνονται. Έχουμε κάρτες σύντησης, τα λεγόμενα ticket restaurant, όπου μπορούμε να πάμε να φάμε κάτι στα αντίστοιχα συνδεδεμένα καταστήματα ή να ψωνίσουμε κάτι. Διότι σε αυτή την αλυσίδα δεν περιλαμβάνονται μόνο καταστήματα σύντησης, αλλά παράδειγμα καταστήματα με ηλεκτρικά είδη. Μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να ψωνίσει κάτι από εκεί. Έχουμε αποζημίωση φθορών μοτοσυκλέτας. Έχουμε κάρτα βενζίνης με διάφορες εταιρείες οι οποίες κατά καιρούς αλλάζουν. Ο πρώτος όμως και κυριότερος λόγος για να εργαστείς σε μια εταιρεία όπως είναι η eFood είναι ότι δεν έχεις αφεντικό στο κεφάλι σου. Δεν θα σου πει κανείς τι να κάνεις και πώς να το κάνεις. Έχεις το κινητό σου, έχεις να κάνεις με ένα πρόγραμμα, έχεις να κάνεις με τη βοήθεια των συντονιστών και τον εκάστοτε κάποιον σε κάθε περιοχή, έχεις να κάνεις με τον area manager αν χρειαστείς κάτι αργότερα. Γενικά δεν έχεις κανέναν επάνω στο κεφάλι σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι στα περισσότερα συνοικιακά καταστήματα οι ιδιοκτήτες δεν αξίζει καν να έχουν κατάστημα, όχι να έχουν διανομής. Ο τρόπος συμπεριφοράς τους είναι απαράδεκτος, για να μην πω ελεηνός. Βέβαια, υπάρχει ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, για να μην τα βάζω όλα στο τσουβάλι, ένα 5 με 10% των καταστημάτων, των συνοικιακών καταστημάτων,
που έχουν λίγο μυαλό παραπάνω και σέβονται και το διανομέα τους και τη δουλειά που κάνει, αλλά και το κίνδυνο που διατρέχει. Και αυτό το αποδεικνύουν έμπρακτα και μπράβο τους, διότι μόνο εάν σέβεσαι τον συνεργάτη σου, ο οποίος είναι και σημαντικό μέρος και εργαλείο της δουλειάς σου, θα πας μπροστά. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό και έχει αυτόν τον άνθρωπο στην εκμετάλλευση, δεν του αξίζει να λέγεται καταστηματάρχης, να το κλείσει μια ώρα νωρίτερα. Τι σου παρέχει η Φούρντ από εξοπλισμό και τι όχι. Σίγουρα θα θέλαμε όλοι να υπάρχει ένα μηχανάκι και να μην βάζουμε την δικιά μας περιουσία, όπως επίσης θα θέλαμε να υπήρχαν και βάσεις κινητών ανάλογα με το τι μηχανάκι διαθέτει ο καθένας, σκουτεράκι, παπάκι, μοτοσυκλετάκι ή κάτι άλλο. Αλλά είπαμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Πάμε να σας δείξω τι σου παρέχει η Φούρντ με το που ξεκινάς. Λοιπόν, παιδιά, εκτός από το κουτί που το ξέρετε και το έχουμε ξαναδείξει και το οποίο είναι μεγάλης αντοχής αλλά και πιστοποιημένο ώστε να κουβαλάει φαγητά και ποτά κλπ. Πάμε να δείξουμε τι άλλο μας δίνει η Φούρντ όταν γινόμαστε διανομής. Έχουμε ένα ζευγάρι γαντάκια με ενίσχυση εδώ, όχι ό,τι να είναι. Δεν κάνουν για βροχή, αλλά γενικά είναι φοβερά. Έχουμε εδώ πέρα το θερμόσακο, ο οποίος έχει και μία μεταλλική βάση. Τη γυρνάτε ανάποδα, βάζετε τα ποτά σας και αυτά δεν φεύγουν, δεν πάνε πουθενά. Έχουμε power bank με το καλωδιάκι του κλπ. Εμένα δεν μου φάνηκε καθόλου χρήσιμο, δεν με βοήθησε. Τέλος πάντων, η εταιρεία το δίνει καλή την πίστη για να βοηθήσει τα κινητά που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Αντισηπτικό βιοκτόνο, δάντια και μία μάσκα. Τη μάσκα δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ, διότι άλλαζα συνεχώς αυτές τις μάσκες της μίας χρήσης και κυριολεκτικά κατανάλωσα πάρα πολλές. Εδώ, 1, 2, 3 καλοκαιρινά μπλουζάκια. Αδιάβροχο της Anorak, πραγματικά πάρα πολύ καλό, απλά στη πολύ βροχή μπαίνει νερό στις τσέπες, κατά τα άλλα αντέχει πάρα πολύ βροχή. Αντίστοιχα εδώ παντελόνι της Anorak, το οποίο μαζί με γαλότσες σε προστατεύει full. Ένα γυλεκάκι το οποίο το φοράς ας πούμε πάνω από μπουφάνι, πάνω από οτιδήποτε ή και τους καλοκαιρινούς μήνες αν θες να φοράς το δικό σου μπλουζάκι, όπου έχει τα λογότυπα της εταιρείας, τα οποία είναι και ανακλαστικά για το σκοτάδι. Και τέλος μία μπουφανάρα για το κρύο, με κουκούλα, με εσωτερικές τσέπες, με τα πάντα. Ο ημάντας για το κουτί προσωπικά δεν τον χρησιμοποίησα ποτέ, όπως επίσης ποτέ δεν πήρα κράνος από την εταιρεία. Είναι τύπου jet, καλά κάνει η εταιρεία και τα δίνει, απλά εγώ προτιμώ το δικό μου που είναι full face και το θεωρώ αρκετά πιο ασφαλές. Αυτό εδώ που μπαίνει στο τσαντάκι και με έχει σώσει πάρα πολλές φορές, ξέρετε είναι για να το βάζεις γύρω γύρω και να το μεταφέρεις στον ώμο. Και γιατί με έχει σώσει πάρα πολλές φορές, όταν παιδιά οι παραγγελίες ήταν τόσες πολλές που δεν χωράγανε που λέμε μέσα στο κουτί, διότι μαζί σου παίρνεις και κάποια εξτρά πραγματάκια να έχεις αν σου τύχουν, έβαζα όλα τα δικά μου πράγματα στο θερμόσακο, κούμπονα αυτό εδώ και τις δύο μεριές, το έπαιρνα στον ώμο και έτσι είχα περισσότερο χώρο στο κουτί για να μεταφέρω τα διάφορα προϊόντα. Βέβαια αυτό μου σακάτευε λίγο τον ώμο, αλλά okay, είναι και αυτό μέρος της δουλειάς. Και τέλος αυτό το ωραίο πραγματάκι, μέσω του οποίου φυλάς τα έγγραφά σου, τα έχεις επάνω σου και δεν βρέχονται ποτέ. Άλλοι το είχαν χρησιμοποιήσει για να φυλάνε το κινητό τους. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως νομίζει. Η εταιρεία πάντως έκανε το καλό και το έδωσε. Αυτό που δεν δίνει η εταιρεία είναι βάσεις για τα τηλέφωνα παύλα GPS. Εννοείται το μηχανάκι και εννοείται και τη σχάρα με τις αντιρρίδες που μας έχει φτιάξει η Μότο Νομικός. Τι άλλο δεν δίνει η εταιρεία είναι γαλότσες, αλλά είναι πάμφινες. Παράδειγμα αυτές εδώ της Dunlop τις βρίσκεται από 5 μέχρι 10 ευρώ. Είναι πολύ κομπλέ, περνάει και η γάτα από κάτω. Υπάρχουν και άλλες έτσι με θερμική επένδυση από μέσα, αυτές είναι σκέτες.
Έτσι λοιπόν, όλα αυτά που βλέπετε και τα οποία μου έδωσε η εταιρεία μαζί με ένα αρχικό ταμείο των 20 ευρώ, θα επιστραφούν. Όλα τα πράγματα τα πρόσεχα πάρα πολύ, είναι εντελώς άθικτα, είναι καινούργια και καλή τύχη στον επόμενο συνάδελφο ο οποίος θα γίνει αποδέκτης τους. Στην ουσία έχουμε γάντια, κράνους, μπουφάνα, διάβροχα, γυλαίκο, τρία μπλουζάκια καλοκαιρινά, ημάντας, κουτί, θερμόσακος, μάσκα για τον κόβι, αντισηπτικά, και τα οποία όλα αυτά τα επιστρέφει σε περίπτωση που λυθεί η συνεργασία σου με την e-food. Για να μην το έχετε απορία και για να μην ρωτήσει κάποιος ή πει γιατί ας πούμε εσείς σταματήσατε, την ώρα μάλιστα που δεχτήκατε και σύμβαση αορίστου χρόνου, διότι παιδιά ο σκοπός μας δεν ήταν να εργαστούμε αιώνια σε κάποια εταιρεία, σε οποιαδήποτε εταιρεία, έτσι. Ο σκοπός ήταν να δούμε το τι συμβαίνει και να μπορέσουμε να σας το μεταφέρουμε. Αρχικά είπαμε για ένα εξάμεινο, το θεωρήσαμε λίγο αδικία, το κρατήσαμε έναν ολόκληρο χρόνο. Νομίζω πήραμε μια αρκετά καλή δόση του τι συμβαίνει και πώς είναι να είσαι διανομέας. Πώς δουλεύει το σύστημα και οι παραγγελίες. Εδώ δεν μπορώ να επεκταθώ πολύ. Κάποια πράγματα δεν μου επιτρέπεται να τα αναφέρω, όχι επειδή είναι κάτι κακό, απλά επειδή υπάρχει μια δέσμευση και εντάξει, δεν μπορείς να αποκαλύψεις πώς ακριβώς δουλεύει μια εταιρεία. Λογικό αυτό, υπάρχουν και ανταγωνιστές. Αν ήταν έτσι, για να είναι και πιο δίκαιο, να βγουν όλοι να μας πούνε πώς δουλεύουν, έτσι ώστε να βγει και η food να πει το πώς κάνει τις συναλλαγές της. Υπάρχει ένα πρόγραμμα Roadrunner. Στην ουσία εμείς τι κάνουμε, λειτουργούμε σαν τα στενοφόρα. Με το που έχουμε κλείσει, δεν καθυστερούμε, πάμε στο σημείο που μας υποδεικνύει το πρόγραμμα. Η e-food συνεργάζεται με πάρα πολλά μαγαζιά, το ξέρετε ήδη. Έχουμε μια κλίση από το τάδε μαγαζί, πηγαίνουμε. Παίρνουμε την παραγγελία μας και κατόπιν το σύστημα μας υποδεικνύει τη διεύθυνση που θα πρέπει να τη μεταφέρουμε. Η εφαρμογή γενικότερα προσπαθεί να γίνεται πιο φιλική, να βελτιώνεται από τους διάφορους developer που έχει η εταιρεία και γενικά πραγματοποιούν πολύ συχνά αλλαγές για να βρουν κάποιες λύσεις σε πιθανά προβλήματα ή να βελτιώσουν κάτι. Πόσες ώρες εργαζόμουν? Εγώ εργαζόμουν σαν τετράωρος, τετραήμερος, λόγω ότι έχω και κανονική δουλειά σαν τεχνικός δικτύων. Στην αρχή έκανα και κάποια 2 ώρα υπερορίες, μονόωρα κτλ. Έτσι για να δω πώς είναι. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι από τις 6 ώρες και πάνω γίνεται πραγματικά κουραστικό και έρχεται μια φάση όπου δεν καταλαβαίνεις και τι κάνεις από την κούραση. Γενικά εκτιμώ πάρα πολύ τα παιδιά που είναι πάρα πολλές ώρες στον δρόμο και κάνουν 8 ώρα, 9 ώρα, 10 ώρα. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εννοείται πως οι υπερορίες δεν γίνονται με το έτσι θέλω. Σε ρωτάνε, θέλεις, μπορείς, αντέχεις, και από εκεί και πέρα αποφασίζεις εσύ. Θες μία ώρα, θες δύο, θες παραπάνω, όσο αντέχεις και θες. Πόσα χρήματα έβγαζα περίπου το μήνα, έτσι. Διότι εγώ σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους ποτέ δεν κοίταζα τι ακριβώς παίρνω, εάν μπήκανε οι βενζίνες, αν μπήκανε τα tips, πόσα είναι κλπ. Κλπ. Έγραφα βέβαια τι ακριβώς έκανα μέσα στη μέρα μου σε ένα καλεντάρι, ένα τύπου ημερολόγιο για να ξέρω τι έχει συμβεί. Αλλά δεν με νοιάζει και τόσο, μιας και ο σκοπός μου ήταν να το κάνω βίντεο και project, όπως είπα στην αρχή. Λοιπόν, πάνω κάτω, τετράωρος, τετραήμερος, ένα καλό χαρτζηλίκι στα 400 ευρώ, χωρίς υπερορίες, το τονίζω. Επίσης είχαμε tips τόσο ηλεκτρονικά, αυτό που βάζει ο πελάτης μέσω της εφαρμογής, αλλά και άλλους που μας έδιναν tips στο χέρι. Τα tips γιατί είναι σημαντικά? Τουλάχιστον εμένα με βοηθούσαν να βγάλω τις βενζίνες μου, διότι η εταιρεία πληρώνει μεν τις βενζίνες, αλλά παράδειγμα δεν σου πληρώνει τις βενζίνες στο πήγαινε έλα, ούτε στις ενδιάμεσες φάσεις. Σου πληρώνει τη βενζίνη που καίες για να πας από το σημείο που είσαι στο κατάστημα να παραλάβεις την παραγγελία και από το σημείο παραλαβής την παραγγελία προς τον πελάτη. Οπότε τα tips ήταν ένα πολύ σημαντικό μέρος, διότι
Εγώ σαν τετράωρος, τετραήμερος στη Γλυφάδα, ήθελα περίπου 50 ευρώ το μήνα, μόνο για αυτό το πράγμα. Και εννοείται ότι δεν έπαιρνα τόσα σαν βενζίνες, έπαιρνα πολύ 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 λιγότερα. Άρα τα tips βοηθούσαν στο να βγάλω τις βενζίνες μου. Επειδή ήμασταν εργαζόμενοι υπάλληλοι από την Manpower, υπήρχαν στην ουσία δύο εταιρείες, η Manpower και η Go Delivery, πληρωνόμασταν και από τις δύο, η μία μας έδινε για τα τάδε πράγματα, δεν χρειάζεται να πω, η άλλη μας έδινε για τα τάδε πράγματα. Οι πληρωμές γινόντουσαν σε δύο φάσεις, από 1η ως 24 του μήνα και 25 μέχρι το τέλος του μήνα. Υπήρχε ένα badge, ένα σύστημα αξιολόγησης των διανομέων με βάση το οποίο η εταιρεία πλήρωνε και βενζίνες. Παράδειγμα, ο καλύτερος έπαιρνε τάδε ποσό ανά χιλιόμετρο, ο πιο κάτω τάδε ποσό ανά χιλιόμετρο, ο πιο κάτω τάδε ποσό ανά χιλιόμετρο. Επίσης να πω ότι η εταιρεία μετράει τις αποστάσεις, αυτό που λέμε Manhattan Distance. Δηλαδή, εάν βάλετε στο Google Maps να πάτε από ένα σημείο μέχρι ένα άλλο, μην το βλέπετε πόσο δύσκολο είναι, η εταιρεία το μετράει σαν να είστε ελικόπτερο, δηλαδή σε μια νοητική ευθεία. Και έτσι σε πληρώνει. Πώς ήταν τώρα η αντιμετώπιση των καταστημάτων απέναντι στους διλιβεράδες? Τις περισσότερες φορές καλή έως ουδέτερη. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι υπάλληλοι καταστημάτων οι οποίοι μας έκαναν έτσι λίγο τη ζωή δύσκολη. Βέβαια όταν είσαι τελείως ουδέτερος και δεν ασχολείσαι και αφήνεις πράγματα έτσι να περνάνε, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει ουσία στο να μαλώσεις ή να τσακωθείς, τότε όλα καλά. Σε εσάς που έχετε καταστήματα και συνεργάζεστε με την eFood, να σας πω ότι είναι σημαντικό να αφήνετε τον διανομέα να πηγαίνει τουαλέτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα που οι καταστάσεις με το COVID το κάνουν όλο αυτό ακόμη πιο δύσκολο. Ερώτηση 10. Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος? Πολύ φιλικά, πολύ εγκάρδια. Υπάρχουν και οι ξυνισμένοι τύποι που σε βλέπουν με αυτό το μπλαζέ ύφος σαν να είσαι παρακατιανός, αλλά ευτυχώς αυτοί είναι ελάχιστοι. Οι περισσότεροι ευτυχώς αντιμετωπίζουν πάρα πολύ φιλικά, είναι άνθρωποι, εκτιμούν αυτό που κάνεις και το δείχνουν και με τα tips. Υπάρχουν όμως και άτομα τα οποία είναι τελείως γαϊδούρια. Παράδειγμα, κλείνουν το ασανσέρ την ώρα που θα έρθει ο διανομέας, τον βάζουν να ανεβαίνει 3-5-6 ορόφους, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Παραγγέλνουν και με καταρακτό τη βροχή, πάλι δεν τους νοιάζει κάτι και δεν καταλαβαίνουν ότι όταν παίρνουμε κάτι στη χάρτινη σακούλα και θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε εδώ πέρα, και αυτό θα γεμίσει νερά και η σακούλα θα γίνει χάλια και κατ' επέκταση θα φας ένα βρεγμένο φαγητό. Δεν το κάνουν οι επίτηδες. Αντίθετα, πολλές φορές καρφιζόμαστε πράγματα για να προστατέψουμε το φαγητό. Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα, λέμε τώρα σακούλες σούπερ μάρκετ και βάζουμε μέσα το φαγητό από το κατάστημα προκειμένου να μην βραχεί, έτσι, διότι η χάρτινη σακούλα της eFood okay, είναι απλά διαφημιστική και για να μεταφέρει τα προϊόντα, τίποτε άλλο. Σε γενικές γραμμές, ο κόσμος σου φέρεται καλά. Υπάρχουν αυτές οι ελάχιστες εξαιρέσεις, οι οποίες χρήζουν λίγο ψυχιατρικής παρακολούθησης, διότι θεωρώ ότι είσαι άνετος και cool όταν έχεις λύσει όλα αυτά τα ψυχολογικά θέματα και δεν έχεις κανένα πρόβλημα με κανέναν. Αντίθετα, όταν βγάζεις μια επιθετικότητα, μάλλον κάτι δεν πάει καλά με σένα, οπότε πρέπει να το ψάξεις. Πώς ήταν η συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέλφους? Μπορώ να πω άριστη έως πραγματικά υπέροχη. Όλα τα παιδιά με το χαβαλέ, με την πλάκα τους, με το χαμόγελό τους. Όλα τα παιδιά, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις σε άτομα που ίσως και να είναι ακατάλληλα. Δεν μας ενδιαφέρει καν αυτό. Εμείς εστιάζουμε στο μεγαλύτερο ποσοστό
το 95% που αποτελείται από πολύ πολύ αξιόλογα παιδιά, δηλαδή παιδιά που θέλεις να τους έχεις συνεργάτες. Πώς ήταν η αντιμετώπιση κάπτεν συντονιστών και area manager της εταιρείας? Θεωρώ ότι ο καθένας έκανε το καλύτερο που μπορούσε την δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει πίεση, άγχος, στρες, τρέξιμο. Οπότε πιστεύω ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει και από το δικό του πόστο προσπαθούσε και να λύσει προβλήματα και να κάνει τη ζωή ολονών πιο εύκολη. Θα ήταν αδικία να πούμε οτιδήποτε άλλο, διότι δεν ξέρουμε τι θέματα αντιμετωπίζει ο καθένας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ερώτηση 13. Θα ξαναδούλευα ποτέ για την e-food? Αδιαφεσβήτητα ναι. Αν τα πράγματα μου πηγαίνανε άσχημα και ήθελα οπωσδήποτε μία δουλειά στην οποία να με σέβονται και να με πληρώνουν για αυτά που δουλεύω και για αυτά που κάνω, τότε σίγουρα θα το ξανά έκανα. Χαριτολογώντας να πω ότι μπορεί κάποτε να με ξαναδείτε έτσι σαν freelancer, απλά για να δω τους παλιούς συναδέλφους και να έτσι έχω αυτή την ωραία επαφή με τον κόσμο. Ερώτηση 14. Μια συμβουλή για όσους παραγγέλνουν. Προσπαθήστε να το συγκρατήσετε αυτό και να το θυμάστε. Μην παραγγέλνετε ποτέ, όταν βρέχει, όταν κάνει παγωνιά, όταν χιονίζει, όταν έχει άσχημες καιρικές συνθήκες. Πλημμυρίζει το κουτί νερά. Δεν μπορούμε να δούμε το κινητό. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο κινητό. Δεν βλέπουμε το δρόμο. Θολώνουν κράνη, θολώνουν ζελατίνες. Μην παραγγέλνετε όταν βρέχει. Μην το κάνετε. Φάτε, τι να σας πω, μια σοκοφρέτα, κόψτε μια σαλάτα. Φάτε δύο φέτες ψωμί. Κάντε οτιδήποτε είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να μην παραγγείλετε. Όταν βρέχει, αυτά τα παιδιά κινδυνεύουν πάρα πολύ και με την παραγγελία σας συντελείτε στο να πάθουμε κακό. Άρα εκείνη την ώρα εις γνώση σας κάνετε κακό. Και εκτός από αυτό, στην καταρακτώδη βροχή το κουτί μαζεύει τόσα νερά που είναι λίγο δύσκολο να πάρετε την παραγγελία σας όπως την ονειρεύεστε. Διότι άνοιξε κλείσε, μπαίνουν νερά στο κουτί. Επίσης να πω ότι το φύ που πληρώνετε για να σας έρθει το φαγητό στο σπίτι δεν είναι το tip που δίνετε στο διανομέα. Αυτό μου το ρωτάνε πάρα πολλοί πελάτες, δηλαδή με σταματούσαν και μου λέγανε έχω πληρώσει 2 και τόσο, έχω πληρώσει 3 ευρώ, έχω πληρώσει 4 ευρώ. Αυτά πάνε σε εσάς. Τους λέω, εάν δεν βάλατε tip ξεχωριστά εσείς, τότε αυτό έχει να κάνει με την πληρωμή που ζητάει η ίδια η εταιρεία για να σας έρθει το φαγητό στο σπίτι. Δεν έχει να κάνει με τα δικά μας tips. Δεν έχετε δώσει τίποτα σε εμάς. Είναι το ποσό που ζητάει η εταιρεία. Και κλείνοντας, μια συμβουλή για την εταιρεία την ίδια. Ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες έχουν μεγάλο κέρδος. Μπράβο τους και καλά κάνουν. Όμως ακριβώς επειδή βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να δίνουν κίνητρα στους υπαλλήλους. Είτε αυτός είναι ο συντονιστής από το σπίτι, είτε είναι ο διανομέας ο οποίος διατρέχει και τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Δηλαδή, δείξτε έμπρακτα με κάθε δυνατό τρόπο την αλληλεγγύη σας και τη συμπάθειά σας σε αυτά τα παιδιά που αξίζουν και με το παραπάνω, το έχουν κερδίσει και το έχουν αποδείξει. Να μην αυξάνετε τα ποσά στην ελάχιστη παραγγελία, σπάζονται πάρα πολύ οι πελάτες, δηλαδή όταν κάποιος θέλει να φάει απλά ένα σάντουιτς ή ένα σουβλάκι και να πιει μια κοκακόλα ή να παραγγείλει απλά 2 καφέδες και εσύ του βάζεις ελάχιστη παραγγελία 5, 7, 8, 500 ευρώ από 2-3 που μπορεί να ήταν, κάνεις ζημιά. Κάνεις ζημιά τον αναγκάζεις τον άλλον να μην παραγγείλει. Και τέλος, η πιο σημαντική και θερμή παράκληση σε όλες τις εταιρείες διανομής
κούρια κλπ. Δεν με ενδιαφέρει. Απευθύνομαι στις εταιρείες που έχουν άτομα τα οποία έχουν κουτί και κουβαλάνε πράγματα. Είτε είναι προϊόντα γενικά και αόριστα, είτε πρόκειται για φαγητό. Η παράκλησή μου λοιπόν είναι αυτή. Να σταματάτε επί τόπου τις διανομές και τις παραγγελίες στα καταστήματα όταν βρέχει ή όταν έχει δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βρέχει, μαχαίρι. Μην περιμένετε να βρέξει πάρα πολύ. Μην περιμένετε να γίνει χαλασμός κυρίου. Βρέχει, δεν δουλεύει, πάει και τελείωσε. Αυτό. Αυτά λοιπόν παιδιά από μένα και από το Delivery Project. Ελπίζω να βοήθησα τους περισσότερους εκεί έξω. 4,65 ευρώ μεικτά ήταν την ώρα η αμοιβή μου. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω κάτι σχετικό με διανομή. Η πρώτη το έχω αναφέρει παλιότερα για όσους με ξέρετε ότι ήταν με αμάξι, όπου είχα διαμορφώσει το προπαγκάζ του αυτοκίνητου σε μια μεγάλη παγωκίστη με ξεχωριστές παγωκίστες. Παλιότερα έμενα στον Ροπό και είχα βρει όλους τους γιατρούς από Κάλαμο, Μαρκόπουλο, Ροπό, Σικάμινο, Μίλεση, Δίλεση, Χαλκούτσι, Άνω Ροπό κλπ. Είχα βρει όλους τους γιατρούς και πήγαινα εκ μέρους όλων και έπαιρνα εμβόλια και φάρμακα από το Ινστιτούτο Παστέρ και γενικά άλλες εταιρείες κλπ. Στην Αθήνα. Γέμιζα το προπαγκάζ με αυτά τα ειδικά εμβόλια και τα γύρναγα πίσω στον Ροπό, στον εκάστοτε γιατρό. Πληρωνόμουν εξωφρενικά, έβγαζα τρελά χρήματα τότε, δεν χρειάζεται να αναφέρω κάτι. Και η δεύτερη φορά που έχω κάνει κάτι σχετικό με delivery είναι όταν δούλευα σε μια εταιρεία πληροφορικής που είχαν δώσει ένα mega scooter, είχα κάτω από το κάθισμα laptop, εργαλεία κλπ. Κλπ. Και πήγαινα σε διάφορες κλινικές, νοσοκομεία και έφτιαχνα servers, υπολογιστές και οτιδήποτε χάλαγε επί τόπου εννοεί. Αυτά λοιπόν παιδιά από το Delivery Project, ελπίζω να ενημερωθήκατε, ελπίζω να μάθατε κάτι, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω, πάντα κάνεις και εξοπλισμός για εσάς και τους συνεπιβάτες σας και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.